Για άλλη μια μέρα, οι δρόμοι στο Παρίσι μετατρέπονται σε πεδίο μάχης. Πετούν καπνογόνα και βάζουν φωτιές σε αυτοκίνητα της αστυνομίας. Χιλιάδες Παριζιάνοι θέλουν να φωνάξουν την οργή τους για την απόφαση του Πρωθυπουργού Μανουέλ Βάλς. Η αστυνομία κάνει χρήση δακρυγόνων, σπρέι πιπεριού και όπλων με πλαστικές σφαίρες. Πολλοί είναι αυτοί που φορούν μάσκες και ένα και πετούν δακρυγόνα, να αποδογυρίζουν κάδους ανακύκλωσης και πετούν γυάλινα μπουκάλια στους αστυνομικούς. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ίδιο το σκηνικό και στην πόλη Νάντι. Ένας αστυνομικός κοίταται στο δρόμο. Έχει χτυπηθεί από διαδηλωτή. Είναι ομάδες εξτρεμιστικές, ακτιβιστές των οποίων τις προθέσεις γνωρίζουμε, που ήδη έχουν κάνει επεισόδια στη Ρεν και στην Άντι, που αποφάσισαν να συγκεντρωθούν όχι για να εκφράσουν τις αξιώσεις τους ενάντια στον εργασιακό νόμο, αλλά για να τα βάλουν με τις δυνάμεις ασφαλείας. Στην πόλη Ρεν της Βρετάνης, γρήγορα η πορεία διαμαρτυρίας παίρνει βίαιη τροπή. Διαδηλωτές πάνε τζάμια κτηρίων, πυρπολούν αυτοκίνητα. Μήνες τώρα η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό για την εργασιακή μεταρρύθμιση που προωθεί η σοσιαλιστική κυβέρνηση Ολάντ. Όμως η απόφαση του Πρωθυπουργού Μανουέλ Βάλς να περάσει το επώδυνο νομοσχέδιο που αλλάζει άρδιν το εργασιακό τοπίο στη χώρα με προεδρικό διάταγμα πυροδότησε την οργή χιλιάδων Γάλλων. Μέσω αυτού του νόμου πραγματοποιείται η αμφισβήτηση ενός συστήματος. Αν και η κυβέρνηση επέζησε τις πρότασεις μομφής από την αντιπολίτευση, η ζημιά για το κυβερνών κόμμα εν ώψη και των προεδρικών εκλογών του 2017 είναι μεγάλη. 28 σοσιαλιστές βουλευτές έχουν ήδη υπογράψει κείμενο, στο οποίο εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους, την ώρα που τα συνδικάτα οργανώνουν νέες κινητοποιήσεις, ενώ οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι το νομοσχέδιο να αποσύρθει.